μεσημέρι. Λοιπόν, πρόκειται για μια πολιτική ήττα, μια ήττα χωρίς το πολιτικό, όπως θέλετε, της κυβέρνησης, η χθεσινή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ακούστε, πιστεύω ότι και είτε οι ήττες είτε οι νίκες δεν διεξάγονται στις αίθουσες, δεν συντελούνται στις αίθουσες των δικαστηρίων, αλλά συντελούνται στο πεδίο της κοινωνίας, στο πεδίο του κοινοβουλίου και το καθεξής. Ναι, ήταν οπότε βασικό επιχείρημα του κυρίου Τσίπρα. Οπότε δεν μπορούμε έτσι, να μιλάμε για πολιτική ήττα. Θα σας πω καταρχήν τι συνιστά νίκη. Νίκη συνιστά ότι πλέον ακόμα και ο κύριος Μητσοτάκης, είδαμε πριν τη δήλωσή του, μιλάει για ένα νομοσχέδιο το οποίο θα φέρει προς ψήφιση η Νέα Δημοκρατία, η οποία θα βάλει τέλος σε μια πολυετή εκκρεμότητα για την οποία όλα τα κόμματα εξουσίας έχουν τις δικές τους ευθύνες. Μιλώντας για τη διαδικασία διοδότησης των καναλιών. Πλέον ακόμα και η Νέα Δημοκρατία, η οποία από την πρώτη στιγμή και πολύ πριν έρθει ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, έλεγε ότι δεν μπορεί να υπάρξει αδειοδότηση, δεν μπορούν να δοθούν άδειες ή πρέπει οι άδειες να είναι άπειρες. Ακόμα και ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία πλέον παραδέχονται ότι πρέπει να υπάρχει διαδικασία αδειοδότησης. Και πλέον όλοι παραδέχονται ότι πρέπει να υπάρχει τίμημα για τις άδειες. Μας πείτε και γιατί. Μόνοι λοιπόν που πανηγυρίζουν σήμερα και μιλούν για νίκες, αυτοί που πανηγυρίζουν, εντάσσονται στη Νέα Δημοκρατία, είναι εκείνοι που γέννησαν και γιγάντωσαν ένα καθεστώς ανομίας στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο, εκείνοι που μπλόκαραν επί μήνες τη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, εκείνοι που και χτες, αναφέρομαι σε συνέντευξη του κ. Κουμουτσάκου, έλεγαν ότι όποια και αν είναι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, εμείς θα τον αποσύρουμε τον νόμο, παπά, και πρέπει να καταργηθεί. Εκείνοι οι οποίοι δεν σέβονταν τόσα χρόνια τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που έλεγαν ότι είναι αντισυνταγματική το καθεστώς της μη αδειοδότησης, είναι αυτοί λοιπόν οι οποίοι πανηγυρίζουν και θεωρούν ότι η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνουν πίσω. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω από τη βούληση και τη δέσμευσή μας για μια δημοκρατική ρύθμιση στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο. Ίσα ίσα είμαστε ακόμα πιο αποφασισμένοι στο να το υλοποιήσουμε αυτό. Η δήλωση της κυρίας Γεωργοβασίλη ερμηνεύεται από πολλούς σήμερα ως επίθεση, ως ευθεία επίθεση στην δικαιοσύνη. Είναι έτσι? Ακούστε. Η ίδια κυρία Γεωργοβασίλη και η ίδια κυβέρνηση, αυτό που τόνισαν χτες, αυτό που τονίσαμε χτες, είναι ότι οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι δεσμευτικές για την κυβέρνηση, την ίδια όμως στιγμή και οι κρίνοντες κρίνονται. Yeah. Και τα μηνύματα που παίρνουμε από αυτούς με τους οποίους μιλάμε, που δεν έχουν να κάνουν με την πολιτική, αλλά με τον, μιλάω για τον απλό κόσμο, αισθάνονται σοκαρισμένοι από αυτή την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το παραβλέψουμε. Σας λέω ότι αυτό μας κάνει ακόμα πιο αποφασισμένους, πολιτικό είναι το σχολείο μου, αυτό μας κάνει ακόμα πιο αποφασισμένους για να βάλουμε τάξη στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο. Μάλιστα. Και δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω από αυτή τη δέσμευσή μας. Συμφωνείτε κι εσείς ότι τα δικαστήρια, η δικαιοσύνη είναι εκεί για να αποφασίζει. Και η δικαιοσύνη είναι εκεί για να κρίνει, αυτό έκανε χτες. Την ίδια στιγμή όμως. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Αλλά σίγουρα επιδέχεται, οι αποφάσεις επιδέχονται και σχολιασμού. Κύριε Καρακούλη, όταν γράφατε στα παλιότερα των υποδημάτων σας δημοκρατικά, τέτοια βάναυση επίθεση εναντίον της ανεξάρτητης δικαιοσύνης.